Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στο κανάλι των The North Estrombus. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ένα ιδιαίτερο φωτιστικό, το οποίο έρχεται με κάποιες ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές λειτουργίες. Και είναι κάτι που ήθελα να δοκιμάσω πραγματικά πολύ καιρό. Τώρα, στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες, τι είναι αυτό που το κάνει τόσο ξεχωριστό, και εννοείται θα το πάρω μαζί μου και στις επόμενες εξορμήσεις για να το δοκιμάσω σε πραγματικές συνθήκες πάνω στο βουνό. Το Packlight Max από τη Luminate είναι ένα πτυσσόμενο ή ένα διπλούμενο φωτιστικό και αυτή είναι η βασική του καινοτομία. Δηλαδή μπορείς να το συμπιέσεις και να το φέρεις στη μορφή που βλέπετε τώρα για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση και όταν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις το αναπτύσσεις για τη μέγιστη δυνατή διάχυση φωτός. Στην κλειστή του μορφή, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πολύ συμπαγές. Το πάχος του είναι 2,5 εκατοστά και είναι πολύ ελαφρύ στα 240 γραμμάρια. Τώρα για να το αναπτύξουμε, αυτό που κάνουμε είναι αφαιρούμε την ασφάλεια που έχει από πίσω, η οποία λειτουργεί και ως χειρολαβή μεταφοράς. Ανοίγουμε το στόμιο, το περιστρέφουμε ελαφρώς προς τα έξω για να πάρει την αρχική του μορφή και στη συνέχεια συμπληρώνουμε αέρα από το στόμιο, όπως ένα σωσίβιο για παράδειγμα, μέχρι να το δώσουμε την τελική του μορφή. Αυτή είναι η τελική του μορφή όπως μπορείτε να δείτε, πλήρως αναπτυγμένο και τώρα είναι έτοιμο για χρήση. Πάμε να δούμε και τις βασικές του λειτουργίες, ξεκινώντας από το πάνω μέρος. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ, το οποίο είναι ικανό να φορτίσει την εσωτερική μπαταρία των 2000 mAh σε περίπου 12 με 14 ώρες, ανάλογα πάντα με τα καιρικά φαινόμενα και το πόσο ηλιοφάνεια έχουμε. Ο δεύτερος τρόπος φόρτισης του φωτιστικού είναι μέσω καλωδίου. Όπως μπορείτε να δείτε, έχει δύο θύρες. Η μικρή θύρα είναι μία θύρα micro USB και μπορούμε να φορτίσουμε το φωτιστικό είτε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή και με powerbank. Η φόρτιση μέσω καλωδίου, το οποίο περιέχεται κιόλα στη συσκευασία, γίνεται πολύ γρήγορα σε 1 με 2 ώρες περίπου. Η δεύτερη θύρα είναι θύρα εξόδου. Αυτό σημαίνει πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το φωτιστικό ως powerbank σε μια κατάσταση ανάγκης. Με την ενσωματωμένη μπαταρία των 2000 mAh που έχουμε, μπορούμε να φορτίσουμε άνετα όποια συσκευή θέλουμε, είτε αυτό είναι κινητό, είτε είναι φακός κεφαλής κτλ. Πιέζοντας το μικρό κόκκινο κουμπάκι δεξιά, αυτό μας δείχνει με πράσινο λεντάκι το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και το μικρό κόκκινο LED μας δείχνει όταν η συσκευή φορτίζεται από τον ήλιο. Πάμε να ανοίξουμε και το φωτιστικό, το οποίο έχει 5 επίπεδα φωτεινότητας. Το πρώτο επίπεδο είναι το Turbo με 150 lumens. Το επόμενο επίπεδο είναι το High στις 75 lumens. Medium 18 lumens. Low 15 lumens. Και η τελευταία λειτουργία είναι η λειτουργία σήμανσης όπου αναβοσβήνει το φωτιστικό. Στο επίπεδο low, στα 15 lumens δηλαδή, το φωτιστικό μπορεί να λειτουργήσει μέχρι και 2-24 ώρα, 2 ολόκληρες μέρες δηλαδή, το οποίο είναι ένα αξιοσέβαστο νούμερο για το μέγεθος της συσκευής. Το φωτιστικό είναι 100% αδιάβροχο με πιστοποίηση IPX7 και επιπλέει στο νερό. Τώρα, όσο αφορά την ποιότητα κατασκευής, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ καλή η ποιότητα κατασκευής, το υλικό είναι πολύ χοντρό και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, κάτι το οποίο είναι και πολύ θετικό, το γεγονός ότι είναι τόσο ελαφρύ και γεμάτο με αέρα, ακόμα και αν πέσει κάτω από μεγάλο ύψος, ουσιαστικά χοροπηδάει κάτω και κάνει απόσβεση της πτώσης. Δηλαδή, θεωρώ πως είναι πολύ δύσκολο να σπάσει το συγκεκριμένο φωτιστικό από μια τυχαία πτώση, ακόμα και από μεγάλο ύψος. Στην κλειστή του μορφή, επειδή είναι πολύ συμπαγές και τελείως flat, χωράει άνετα στις περισσότερες θήκες ενός σακιδίου και κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι με τη χειρολαβή να το ασφαλίσουμε εξωτερικά του σακιδίου και καθώς περπατάμε, αυτό να φορτίζεται με τον ήλιο. Το μόνο αρνητικό που έχω εντοπίσει, επειδή το φωτιστικό είναι τόσο ελαφρύ και φουσκωτό, αν δεν το ασφαλίσεις κάπου σε έναν πολύ δυνατό αέρα, μπορεί ο αέρας να το παρασύρει και να το χάσεις. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του βίντεο με πολύ θετικές πρώτες εντυπώσεις. Ένα φωτιστικό το οποίο πέραν των εξορμήσεων που θα το δοκιμάσουμε εννοείται μελλοντικά, θεωρώ πως είναι και μια πολύ καλή επιλογή για μια κατάσταση ανάγκης για το σπίτι. Τώρα βγαίνει και σε μικρότερη έκδοση και εννοείται πως όλα αυτά τα φωτιστικά μπορείτε να τα βρείτε στο link που έχω επισυνάψει κάτω στην περιγραφή του βίντεο, στο ηλεκτρονικό κατάστημα jumpout.gr. Ευχαριστούμε τον Jumpout που μας έδωσε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να δούμε τα συγκεκριμένα φωτιστικά. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή σας μέρα!